Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Άγγελος Φακιανάκης και μπροστά μου έχω το Huawei Ascend P1. Είναι το κορυφαίο μοντέλο που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Huawei στην ευρωπαϊκή και κινέζικη αγορά. Έπαιρνε το D-Quad και το P1S, ωστόσο αυτή η συσκευή είναι η πιο ακριβή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην γκάμα της Huawei. Θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας, υπολογίζεται γύρω στα 350 ευρώ, ίσως και λίγο λιγότερο. Έχει Android λειτουργικό Ice Cream Sandwich. Εδώ βλέπετε το interface, το Pure Interface της Google, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του στο front-end της Huawei. Το βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτό που έχουμε συναντήσει και στο Honor με μερικές διαφοροποιήσεις. Έχει κάποια στοιχεία παραμετροποίησης που μπορείτε να τα αλλάξετε εσείς. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, τη δυνατότητα να μετακινούμε εφαρμογές ή να φτιάχνουμε φακέλους. Επίσης, η συσκευή που έχω στα χέρια μου είναι κινέζικη, που σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει πολλές από τις λειτουργίες της Google. Το Gmail και το Android Market δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Ωστόσο, εννοείται πως η συσκευή που θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας θα έχει όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε δει και στα άλλα κινητά. Να πούμε επίσης ότι δεν αφαιρείται μπαταρία από τη συσκευή, είναι ένα κομμάτι, είναι unibody κατασκευή, είναι με ένα πλαστικό, αλλά δείχνει πολύ στιβαρή. Εδώ είναι η υποδοχή για την κάρτα SIM, την κανονική κάρτα SIM, όχι την micro SIM. Μπορείτε να τη δείτε, εδώ μπαίνει η κάρτα SIM. Στο πλάι έχει υποδοχή για την εισαγωγή καρτών micro SD. Έχει 4GB internal. Ωστόσο, με μια κάρτα 32GB μπορείτε να το επεκτείνετε στα 36 συνολικά. Έχει επίσης κάμερα στα 1,3 MP μπροστά. Έχει στα 8 MP στο πίσω μέρος με LED flash. Μπορεί να καταγράψει βίντεο 1080p. Το ηχείο του στο κάτω μέρος είναι αρκετά δυνατό. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει Dolby 3. Ακούγεται πολύ καλά, επαναλαμβάνω, και στην οθόνη φαίνεται το βίντεο πολύ smooth, ακόμα και με 1080p ανάλυση. Θα πούμε επίσης ότι, μιας που αναφερθήκαμε στην οθόνη, ότι η διαγώνιό της είναι 4,3 inches με ανάλυση QHD 960x540 pixels. Τα χρώματα φαίνονται πολύ καλά, δεν δείχνει να πιξελιάζει. Θα προτιμούσαμε να είναι 720p, ωστόσο ξαναλέω, δεν έχει κανένα πρόβλημα και εφόσον υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς σε μικρό και πολύ μεγάλο, φαίνεται πολύ όμορφη. Θα πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει 1670 mAh μπαταρία. Το περίεργο είναι ότι βγαίνει και ως P1S πιο λεπτό, αντί για 7,7 χιλιοστά στα 6,7, με μεγαλύτερη μπαταρία στα 1800, δηλαδή αντί να έχει το πιο παχύ τηλέφωνο τη μεγάλη μπαταρία, την έχει το πιο λεπτό. Ωστόσο, ακόμα και έτσι η συσκευή έχει καλή αυτονομία. Εδώ στα χέρια μου βγάζει περίπου μια μισή ημέρα χρήσης, χρησιμοποιώντας το αρκετά για κλήσεις, μηνύματα, πλοήγες στο ίντερνετ, σερφάρισμα με Wi-Fi και 3G. Να πω ότι ευθύς ανταγωνιστής του είναι ουσιαστικά το HTC One S. Έχει και αυτό διπύρυνο επεξεργαστή στα 1,5 GHz και 1 GB μνήμης RAM. Το Huawei είναι λίγο πιο αργό στα benchmarks, είναι φτιαγμένο από μέταλλο, ωστόσο έχει και μία διαφορά τιμής προς τα πάνω. Ανταγωνιστής σου επίσης θεωρείται το Sony Ericsson, Xperia P, το οποίο όμως έχει διπύρυνο επεξεργαστή στο 1 GB και όχι στο 1,5, δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το Huawei. Ωστόσο θα βγει στην ίδια περίπου τιμή με το Huawei. Κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι μία εξαιρετική πρόταση. Ίσως ακούγεται κάπως ότι κοστίζει τόσα χρήματα, ωστόσο πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του, είναι πολύ καλά φτιαγμένο, έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά, είναι γρήγορο, είναι η καλύτερη πρόταση της Huawei που έχω δει μέχρι στιγμής και φαντάζομαι ότι θα δούμε και άλλα καλύτερα τηλέφωνα όπως το D-Quad. Αυτά από το digitallife.gr.